Σήμερα οι φιλομενίτες της Πτολεμαϊδας τέλεσαν το ετήσιο μνημόσυνο των προγόνων τους, οι οποίοι ή πέθαναν εκεί ή πέθαναν στον δρόμο προς την νέα πατρίδα. Το μνημόσυνο για τους φιλομενίτες είχε μια τελετουργική ιδιαιτερότητα. Το Σάββατο το βράδυ γινόταν συνάντηση στο σπίτι του τιμωμένου νεκρού. Εκεί στολίζονταν τα κόλυβα, το φθηνί, και το πρωί γινόταν στην αίτησία η επιμνημόσυνη δέηση. Πριν από χρόνια, ο Βασίλης Σαββολίδης συγκεκριμένα είχε την πρωτοβουλία και είπε να κάνουμε κι εμείς ένα μνημόσυνο ανώνυμο για όλους αυτούς οι οποίοι πέθαναν εκεί ή στον δρόμο προς την Ελλάδα. Και ξεκίνησε το μνημόσυνο αυτό άτυπα, ύστερα έγινε η Πανελλήνια Ένωση Φιλομενιτών και κάθε χρόνο στην Πτολεμαΐδα, σε μια εκκλησία διαφορετική, κάνουμε το μνημόσυνο. Από βραδίσεις μαζευόμαστε στο πνευματικό κέντρο, την αίθουσα την ειδική που έχει κάθε ναός, εκεί κάνουμε τα κόλυβα. Γίνεται μια μικρή δεξίωση, φέρνει ο καθένας από το σπίτι του κάθε νοικοκυρά διάφορα εδέσματα και γίνεται και μια κουβέντα ίσως ανάλογα με την ευκαιρία που θα δοθεί για την πατρίδα, ιστορίες από την χαμένη πατρίδα και το πρωί γίνεται η επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία. Αυτό είναι το έτοιμο.